κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Ο Μίλης του Europa League, πολύ δυνατή η αντίπαλη, είναι από το σχόλιο. Είναι μια κλήρωση που θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Δεν ήμασταν τόσο τυχεροί. Έχουμε στον όμιλό μας την Dortmund, η οποία δεν είναι μόνο το φαβορί του ομίλου, είναι το φαβορί όλης της διοργάνωσης. Έχουμε μια καλή ομάδα από τη Ρωσία, όπως είναι η Krasnodar, και την Καμπάλα, η οποία στον προηγούμενο γύρο απέκτησε τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας και τις ελπίδες μας να περάσουμε. Θα δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι. Είναι μια κλήρωση η οποία δεν είναι εύκολη. Τώρα ξεκινάει τις υποχρεώσεις ο ΠΑΟΚ μετά το μάτς με τον ΠΑΣ Γιάννα. Ξεκινάει με την Καμπάλα εδώ στην Τούμπα. Θα πρέπει πρώτα να δούμε τις ομάδες, να τις αναλύσουμε, τους άλλους θα παίξουμε και μέσα και έξω, να δούμε κάποια στοιχεία περισσότερο και μετά θα μπορούμε να πούμε πιο πολλά πράγματα. Μπορεί να πει στην ψυχολογία ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, από τους πολλούς που έχει. Ο ίδιος με την φανέλα της Γιουβέντους έχει παίξει σπουδαία παιχνίδια. Ένα ΠΑΟΚ Ντόρτμουντ, πώς μπορεί να το προσεγγίσει, πιστεύει ένας νεαρός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ? Δεν είναι θέμα ηλικίας. Ή είσαι ποδοσφαιριστής ή δεν είσαι ποδοσφαιριστής, ή έχεις προσωπικότητα ή δεν έχεις προσωπικότητα. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές και περιμένουν να δείξουν τη σωστή νοοτροπία στους ομίλους. Έχει αγωνία για τελευταία μεταγραφή του ΠΑΟΚ? Όχι. I don't think about focus on game, on work. Δεν σκέφτομαι τις μεταγραφές, σκέφτομαι τη δουλειά και τα παιχνίδια που έχουμε.